την επιχείρηση. Στις 10 Δευτέρου υποβάλαμε μια σειρά από συγκεκριμένες προτάσεις σχετικά με το θέμα της περιφρούρησης των καταστημάτων. Ζητήσαμε δηλαδή το αργότερο μέχρι το τέλος του Φλεβάρι το κάθε κατάστημα με βάση συγκεκριμένα κριτήρια να τοποθετηθεί σε μια κατηγορία, σε μια ζώνη θα έλεγα επικινδυνότητας, ούτως ώστε να πάμε στη λήψη μέτρων ανακατάστημα σαν ΟΤΟΕ. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες που έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, όχι μόνο μέσα από απεργιακές κινητοποιήσεις, αλλά βγάζοντας στον αέρα τις τράπεζες εκείνες οι οποίες αρνούνται στην προκειμένη περίπτωση τη λήψη των απαραίτητων μέτρων. Ύστερα από αξιολόγηση και μετάλλευση στοιχείων που προέκυψαν από αστυνομική έρευνα, συνελήφθησαν από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά Διοκτησίας οι Φλόρος Θεόδωρος Βασιλακάκης και Μάριος Χατζής. Ο ένας ήταν ψηλός, ο άλλος λίγο πιο κοντός. Βγαίνοντας, πήρανε έναν πελάτη από τον προθάλαμο, ο οποίος έκανε μια συναλλαγή με το μηχάνημα και τον πήγανε μέχρι τη μηχανή όπου επιβιβάστηκαν και έφυγαν. Αυτός που πήρε τα λεφτά είναι πολύ κοντός, πάνω από 50 χρονών και σημαδεμένο στο δεξί αυτή, καμένο ή κομμένο το αυτή, στο δεξί πλευρά εδώ. Και ο άλλος ήταν γύρω στα 30 και εύσομος ψηλός. Το γνωστό δίδυμο ψηλός και κοντός που από το Δεκέμβριο του 1993 συνέστη σαν σπήρα και αποφάσισαν τη διάπραξη ληστείων σε τράπεζες. Για μήνες ήταν ο πολλοκέφαλος αστυνομίας. Δεν ξέρω αν έχει σημασία το παρελθόν τους. Είχαν από κοινού επιπλοποιείο μέχρι το τέλος του 1993. Ήταν συσημασμένοι τα παλαιοί γνώριμοι της ασφάλειας? Όσο μπορώ να ξέρω δεν ήταν συσημασμένοι, αλλά κάποτε αρχίζει κανείς να γίνεται σημαντικός. Ωστόσο, ποια άραγε είναι η είδηση, να γίνει ληστεία σε μια τράπεζα ή να μην γίνει τελικά? Μάλιστα. Κυρία Διδασκάλου, πώς θα νιώθατε σαν πελάτης τράπεζας, να ξεκινήσουμε από εσάς πριν περάσουμε στους εκπροσώπους των τραπεζών και στους ΕΤΟΕ, όταν μπει κάποιος, ο ψηλός και ο κοντός πιάστηκαν βέβαια, ναι. Ένας άλλος ψηλός και σας πει ληστεία, πέσε κάτω. Ναι, ήθελα να πω κάτι έτσι βλέποντας τώρα το ρεπορτάζ. Ναι. Που κάποια στιγμή γελάσαμε λίγο. Για το λέγοντας, πέσε κάτω που λέγαμε. Ναι, για το πέσε κάτω και όλα αυτά. Και είχε πολύ δίκιο ο κύριος που είπε ότι τελικά εκείνη η στιγμή είναι πολύ ακραία. Δηλαδή, αισθάνεσαι ότι απειλείται η ζωή σου που μπορεί να τη βγάλεις καθαρή, μπορεί και να μην βγεις από εκεί μέσα ζωντανός. Και πρέπει κάτι να γίνει για να αποτραπεί αυτή η ακραία κατάσταση. Και αρχίζω και βλέπω ότι έχουμε αυτό που είπε, μη με κοιτάζεις στα μάτια. Ναι. Κάτι που έχουμε τόσο ωραίο στην Ελλάδα, που έχουμε συνηθίσει έτσι να κοιτάζουμε γεμάτα γύρω μας και αρχίζεις και βλέπεις ανθρώπους που αποφεύγουν πια να κοιτάξουν στα μάτια ένας τον άλλον. Είναι μάλιστα περίεργο. Το ρωτήσετε πολύ καλά. Πέστε μας κι εσείς. Κοιτάξτε, σε μια ληστεία είναι το απρόβλεπτο. Δεν ξέρει κανείς τίποτα την εξέλιξη. Γι' αυτό τρομάζει και βέβαια όταν τελειώνει. Αυτό ήταν, λέμε, γιατί το συνηθίσαμε όπως είπατε κι εσείς κύριε Τσαρούχα, γιατί κάθε μέρα. Είχαμε 2-3 ληστείες. Όχι, λέγαμε, να είσαι μέσα σε μια τράπεζα να σου πει πέσε κάτω. Δηλαδή. Αυτό θέλω να διερευνήσω από εσάς. Κοιτάξτε. Σαν πελάτης. Ναι, έμπορος, είστε επιχειρηματίας. Εμένα δεν μου έχει συμβεί. Δεν σας έχει συμβεί. Αλλά σας λέω όμως ότι είναι ένα τρομερό πράγμα. Τρομερό πράγμα. Και απρόβλεπτο. Δεν ξέρει κανείς τι θα μεσολαβήσει. Είναι η ακραία κατάσταση που είπε η κυρία Διδασκάλου. Εμένα μου συμβεί στη Νέα Υόρκη, ας πούμε. Όχι σε τράπεζα, αλλά να σε σταματήσει κάποιο στον δρόμο και να σου πει δώσουμε όλα τα λεφτά σου τώρα. Φυσικά τα δίνεις όλα, δεν το συζητάς βεβαίως, αλλά είναι αυτό, αισθάνεσαι τόσο τίποτα, αισθάνεσαι ότι η ελευθερία σου πια έχει τόσο καταστρατηγηθεί. Μάλιστα. Και είναι φοβερό, αρχίζει να τρομοκρατήσεις σαν πολίτης. Αυτό είναι πολύ κακό στοιχείο. Στο ιστορικό κέντρο όπως θα διαμορφωθεί πάντως θα είναι λίγο δύσκολο, εκτός αν φεύγουμε μηχανάκια πάλι. Εντάξει, τελευταία, το ιστορικό εμπορικό κέντρο δεν έχει μεγάλες φράξεις, γι' αυτό δεν έχει ληστείες. Το έχουμε αποφύγει. Έχει τέλμα οικονομική. Καλό που δεν έχει ληστείες, όχι το πρώτο. Να έχει πάντα μεγάλες φράξεις. Κύριε Σαρκόπουλε, έχετε το λόγο. Πέστε μας τώρα για να αποφυθούν όλες αυτές οι καταστάσεις που τις περιέγραψαν πολύ λιτά και η κυρία Διδασκάλου και ο κύριος Γούρδας, τι προτείνει ο ΤΟΕ. Θα μου επιτρέψετε πριν έτσι, δύο παρατηρήσεις. Βεβαίως. Η μία στο τελευταίο ερώτημα μετά το ρεπορτάζ που είδαμε. Πραγματικά σε λίγο θα αποτελεί είδηση το ότι δεν έχουμε ληστεία. Σωστό. Και το δεύτερο για το πέσε κάτω, πραγματικά είναι μία τακτική. Και από όσο το έχουμε δει το ζήτημα, ότι και ο ληστής όταν μπαίνει στην τράπεζα να κάνει μια ληστεία είναι τρομοκρατημένος, όπως επίσης ακόμα περισσότερο. Να μας ακούει και ο κ. Κουμουνδούρος. Βεβαίως, κύριε Κουμουνδούρο, βεβαίως. Ακούτε τη συζήτηση. Ακούω, παρακολουθώ. Βεβαίως, όσο περισσότερο θα είναι και ο πελάτης φυσικά. Και σαφώς το να ρωτήσεις τον ληστή εάν θα σηκώσω τα χέρια μου, εάν θα πέσω κάτω, τον φέρνει σε μια μηχανία. Βέβαια αυτά έχουν να κάνουν με μια εκπαίδευση που θα πρέπει να έχουν οι τραπεζοϋπάλληλοι όλοι. Θα πούμε στη συνέχεια τι φτιάχνουμε γι' αυτό. Αλλά
μπορεί να φάνηκε για αστείο, όμως είναι μια πρακτική που μπορείς δηλαδή να τον φέρεις σε μια μηχανία και τον προβληματίζεις και τον φέρεις σε μια μηχανία. Αλλά δεν είναι αυτή όμως η. Όμως ο κόσμος δεν το έκανε γιατί ήξερε πολίτη, ότι πρέπει να το κάνει. Έτσι. Ναι. Απλά το έκανε. Μάλιστα. Να σας κάνω ένα ερώτημα. Εάν μπει ο ληστής και εγώ έχω στα χέρια μου ένα εκατομμύριο, ας πούμε, δεν το έχω βράδυ να το καταθέσω. Μου το παίρνει και φεύγει. Μάλιστα. Το έχω χαμένο το εκατομμύριο. Κοιτάξτε, η νομολογία από όσο έχουμε δει μέχρι στιγμής προβλέπει ότι η τράπεζα έχει πάρει το ποσό από τη στιγμή που σας έχει εκδώσει την ομότυπη απόδειξη. Δηλαδή, αν την ώρα εκείνη τη συναλλαγή στον Κισέ και δεν μου έχει βγάλει την απόδειξη, όμως, το έχασα. Όμως, τα μέχρι σήμερα περιστατικά που έχουν συμβεί, έχουμε δει ότι οι τράπεζες αντιμετωπίζουν θετικά κάθε τράπεζα τον πελάτη της. Γιατί πρέπει να πούμε και είναι κατανοητό πως εγώ, εάν είμαι πελάτης σε μια τράπεζα και διακινώ τακτικά ένα ποσό χ ενός εκατομμυρίου ημερησίως ή δεν ξέρω τι και ξαφνικά μπει ο ληστής και μου πάρει και εγώ και πω κάκο προαίρετα είχα 10, καταλαβαίνετε ότι μάλιστα, δεν μπορεί να με πιστέψει η τράπεζα. Μιλάμε σε λογικά πλαίσια και επειδή αυτό είναι λίγο. Άρα λέτε εθιμικά πάντως αντιμετωπίζετε θετικά για τον πελάτη. Έτσι, εθιμικά και έχουν αντιμετωπιστεί τα δυστυχώς. Κύριε Κουμουνδούρο, σας ακούμε. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να κάνω μια έτσι εισαγωγική έτσι δήλωση που πιθανόν εσείς και οι συζητητές σας να τη θεωρήσετε αυτονόητη, αλλά νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί για να μην υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία και από τους ακροατάς σας. Όπως αντιλαμβάνεστε, όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή η διοίκηση των τραπεζών, το ΕΟΣ εκπρόσωπος των εργαζομένων και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ως η εποπτεύουσα αρχή στο θέμα της ασφάλειας των τραπεζών, πρωτίστως ενδιαφέρονται για τη σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων και του συναλλασσόμενου κοινού και βεβαίως την διαφύλαξη των καταθέσεων και της περιουσίας της τραπέζης. Μάλιστα. Στα πλαίσια αυτά, εδώ και αρκετό καιρό, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχει αρχίσει μια ουσιαστικότερη έτσι, συνεργασία και με το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και με την ΟΤΟΕ, τόσο σε διμερές όσο και τριμερές επίπεδο. Και συζητούμε για άλλα εναλλακτικά μέτρα είτε παθητικής είτε ενεργητικής ασφάλειας και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την έξαρση που παρατηρήθηκε τον τελευταίο καιρό. Μπορείτε να μας πείτε μερικά από αυτά τα μέτρα. Θα τα πούμε στη διάρκεια, σας αναφέρω αρκετά από αυτά. Ήθελα όμως να σας πω το εξής πράγμα, ότι οι ληστείες των τραπεζών όπως εκδηλώνονται εδώ στη χώρα μας, καταρχήν υπάρχει μια υπουργική απόφαση ενισχύ από το 1985, η οποία κατά τη γνώμη μας, σαν τράπεζες, δεν υπήρχε το κατάλληλο ερέθισμα για την εποχή εκείνη να υποχρεωθούν οι τράπεζες να ακολουθήσουν κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Μάλιστα. Σας δηλώνω δε ότι είμαστε η μόνη ίσως ευρωπαϊκή χώρα και ίσως από τις ελάχιστες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που εφαρμόζουν κατά επιβολή του νόμου κάποια συγκεκριμένα μέτρα. Στις περισσότερες χώρες του κόσμου και στο σύνολο της Ευρώπης, αυτό επαφίεται στην κρίση των τραπεζικών ιδρυμάτων ή σε μία, ας το πούμε, σε ένα κώδικα δεοντολογίας, μία συμφωνία μεταξύ των τραπεζών. Ναι, αλλά εσείς γιατί δεν τα κάνετε όμως. Με συγχωρείτε. Ναι. Θα σας απαντήσω γι' αυτό, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλά ήδη. Ναι. Έχουμε λοιπόν μία υπουργική απόφαση που το 1985 προβλέπει κάποια συγκεκριμένα μέτρα και όπως γνωρίζετε, όταν μία απόφαση, ένας νόμος προβλέπει μόνο συγκεκριμένα μέτρα, είναι στατική αυτή η απόφαση. Δηλαδή, τι γίνεται. Προβλέπει 7 ή 8 μέτρα χωρίς να λαμβάνει υπόψη τη διαχρονικότητα του θέματος. Κατά ανάγκη, εμείς ζητούμε να αποδεσμευτούμε, να απεμπλακούμε από αυτή τη στατική φάση στην οποία βρισκόμαστε τώρα, να υποχρεωθούν όπως έχουν ήδη πράξει το σύνολο των τραπεζικών καταστημάτων να εφαρμόσουν κάποια βασικά συγκεκριμένα μέτρα και από εκεί και πέρα. Στα πλαίσια της διαρκούς τριμερούς επιτροπής που έχει συσταθεί στα πλαίσια του Υπουργείου, αλλά και σε διμερές επίπεδο με την ΟΤΟΕ, όπως έχουμε ήδη κάνει, και ο κύριος Σαρκόπουλος το γνωρίζει και τον χαιρετώ από αυτή τη θέση. Τι κάνετε, κύριε Σαρκόπουλε. Και σε πρόσφατη μάλιστα συνάντησή μας, είπαμε ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα μιας οριστικοποίησης του θέματος με την καταγραφή εναλλακτικών μέτρων ασφαλείας, όπως αυτά που θα σας αναφέρω. Καταρχήν. Οι ληστείες θα γίνονται, κύριε Τσαρούχα, ό,τι και να γίνει. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός, το οποίο δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς. Είναι μια διεθνή συγκυρία αυτή τη στιγμή. Το μόνο στο οποίο μπορούμε να ελπίζουμε είναι η μείωση, η δραματική δηλαδή μείωση των περιστατικών ληστείων. Μάλιστα. Τα μέτρα. Μείωση των συναλλαγών, κύριε Τσαρούχα. Μείωση των συναλλαγών σε μετρητά. Σε μετρητά. Δηλαδή, τι εννοούμε. Όσο λιγότερο ρευστό διακινείται μέσα σε ένα τραπεζικό κατάστημα, τόσο λιγότερες πιθανότητες έχει το κατάστημα αυτό να ληστεθεί. Αυτό σημαίνει αύξηση συναλλαγών σε επιταγές και σε κάρτες. Αυτό σημαίνει αυτοματοποίηση των συναλλαγών.
κατ' επέκταση εξυγχρονισμό του τραπεζικού μας συστήματος. Πώς, απλά να μας καταλάβουν, λοιπόν, κύριε Κομμωδίου. Ήδη ορισμένες τράπεζες έχουν ενεργοποιήσει δίκτυα αυτόματων ταμιακών συναλλαγών. Ταμιολογιστικό μηχανό. Ένας. Μιλάμε για home banking. Είναι μια, ας το πούμε, πράξη η οποία ήδη έχει αρχίσει να εφαρμόζεται από ορισμένες τράπεζες. Μου επιτρέπετε, με όπου ο συναλλασσόμενος. Παρακαλώ. Μου επιτρέπετε. Τι λέει ο ΤΟΕ? Τι λέει ο ΤΟΕ για αυτό? Σαφώς είναι ένα από τα μέτρα που θα μειώσουν το μετρητό στις τράπεζες. Και συμφωνεί. Σαν μέτρο. Σαν μέτρο. Σαν μέτρο. Σαν μέτρο. Μάλιστα, συνεχίζεται, κύριε Κομμωδίου. Μιλάμε για επένδυση σε νέα προϊόντα νέας τεχνολογίας, cash dispensers, τα οποία θα χρησιμοποιούν τα τραπεζικά καταστήματα. Υπάρχουν δηλαδή πάρα πολλοί τρόποι. Άλλα προϊόντα παθητικής ασφάλειας. Να είστε σίγουρος, δεν κατάλαβε κανείς τον όρο που είπατε. Το cash dispenser είναι ένα μηχάνημα από το οποίο γίνεται η παράδοση του μετρητού στον πελάτη χωρίς να παρέμβει ο ταμείας. Δηλαδή, ενώ γίνεται η συναλλαγή σε χαρτί με τον ταμεία και τον συναλλασσόμενο, η παράδοση του μετρητού γίνεται μέσω του μηχανήματος αυτού. Μάλιστα. Συνεχίστε. Πέραν αυτού, έχουμε και άλλα μέτρα, καθαρά μέτρα ασφάλειας. Δηλαδή, τι εννοώ, ας πούμε, οι βιντεοκάμερες για παράδειγμα. Βεβαίως. Είναι θετικές. Βεβαίως. Άρα σε αυτές πιάσαμε το ψηλό. Κύριε Τσαρόφα, σας διαβεβαιώ ότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε, ναι, το 95% των τραπεζικών καταστημάτων της χώρας, ναι, έχει εγκαταστήσει βιντεοκάμερες, ναι, σύγχρονο σύστημα συναγερμού, ναι, άμεσα ή έμεσο συνδεδεμένα με την αστυνομία, ναι, και επίσης χρονοκαθυστέρηση στα χρηματοκιβώτια. Μάλιστα, αυτό ναι, το βλέπουμε πια όλοι. Βεβαίως. Σαν πελάτες που μπαίνουμε στην, λοιπόν, τράπεζα. Εδώ, μια και μιλάμε για αυτά τα τρία συγκεκριμένα μέτρα, να σας διαβεβαιώσω πάλι ότι από στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή μας, από την πλέον αξιόπιστη πηγή που είναι η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία, ναι, οι περισσότερες χώρες της ΕΟΚ και στα μέτρα αυτά υστερούν, ναι, έναντι της χώρας μας. Λέτε, βεβαίως. Με συγχωρείτε. Σας διαβεβαιώ. Ναι. Μπορώ να σας διαβάσω στοιχεία. Όχι, δεν πειράζει. Λέω, αφού το λέτε, τι δεν το αφισβητήσουμε. Είναι έτσι, κύριε Σαρκόπουλο. Μισό λεπτό, κύριε Κομμωδίου. Παρακαλώ. Να τελειώσει ο κύριος. Για πετε μα, τελειώστε και να απαντήσετε. Αντίθετα, σε ορισμένα μέτρα με τα οποία οι τράπεζες διαφωνούν, και δεν διαφωνούν τόσο ως προς το κόστος εγκατάστασης, ως προς την απόδοση. Σας βεβαιώ ότι οι τράπεζες, κύριε Τσαρούχα, ενδιαφέρονται να επενδύσουν σε μέτρα ασφαλείας τα οποία τα θεωρούν και είναι αποδοτικά. Υπάρχουν δύο μέτρα αυτή τη στιγμή με τα οποία οι τράπεζες δεν συμφωνούν. Πέστε. Και αυτά είναι οι διπλές θύρες και η αλεξίσφαιρη αλοπίνα. Γιατί δεν συμφωνείτε, με λίγα λόγια? Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, κύριε Τσαρούχα. Η Ιταλία, για παράδειγμα, είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχει σε κάθε δύο καταστήματα διπλές θύρες με τηλεχειρισμό και metal detector, δηλαδή και ανίχνευση μετάλλου. Λοιπόν, η Ιταλία είναι η πρώτη χώρα σε αριθμό ληστείων. Εμείς κοιτάμε και τα παραδείγματα και τις εμπειρίες από τις ξένες χώρες. Πρακτικά δεν έχει αποδώσει το μέτρο, ναι, αυτό. Δεν λέτε. Έχει αποδώσει. Διότι για να βάλεις μια τέτοια διπλή θύρα, καταρχήν θα πρέπει να κάνεις μια ολόκληρη προεργασία στο τραπεζικό, μάλιστα, κατάστημα. Θα πρέπει να προβλέψεις για δεύτερη είσοδο, η οποία τις περισσότερες φορές χρησιμοποιείται από τους ληστές για να γίνει η ληστεία. Για να φύγουν, και, ναι, καταλαβαίνετε. Πέραν αυτού, δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Η ανίχνευση μετάλλου δημιουργεί προβλήματα και άλλου είδους επιπτώσεις. Μπαίνει ο πελάτης με τα κλειδιά του, ανιχνεύεται ως μέταλλο, μάλιστα, δημιουργεί εμπλοκή στο. Μάλιστα. Να λάβουμε υπόψη δε και τη συνήθεια του συναλλασσόμενου κοινού στην Ελλάδα. Μάλιστα. Ο Έλληνας μπαίνει για 10.000 δραχμές στην τράπεζα. Σωστό. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι ουσιαστικοί, καλά, λόγοι. Αυτή είναι όμως η βασική. Πριν προχωρήσετε, κύριε Σαρκόπουλε, πέστε μας ένα σύντομο σχόλιο, κύριε δασκάλου, για αυτά που ακούσατε. Ναι, συμφωνώ. Θυμάμαι σαν φοιτήτρια που πηγαίναμε πάλι και παίρναμε, γιατί στην Νέα Υόρκη υπάρχει αυτό το cash dispenser που λέει ο κύριος Κομμωδούρος, ότι τα παίρνεις. Και εκεί βέβαια υπήρχε. Ξέραμε πάρα πολύ καλό ότι δεν έπρεπε να πάμε βράδυ, γιατί υπήρχε περίπτωση, μάλιστα, να περιμένει κάποιος στη γωνιά. Και, γίνεται, και είναι πολύ συχνό αυτό, μάλιστα, το φαινόμενο, μάλιστα, να σε περιμένει κάποιος, να στείνεται μια ομάδα στη γωνιά και να περιμένει αυτούς που πάνε από το cash dispenser στο σπίτι, να τους πάρει τα λεφτά. Να τους πάρει τα λεφτά που έχουν πάρει. Στον εμπορικό κόσμο θα έχει καμιά επίπτωση αυτό? Η αλλαγή του τρόπου. Αυτό αρχίζει και λειτουργεί στον εμπορικό κόσμο. Αρχίζει και λειτουργεί. Ναι, όχι πολύ μετρητό. Δειλά-δειλά όμως, γιατί είναι ένα σύγχρονο πολύ μέσο που στον Έλληνα έρχεται με, μάλιστα, μια καθυστέρηση. Ποιο το έλειπον? Λοιπόν, θα σας πω το εξής, ότι πώς έχει η σημερινή κατάσταση. Πραγματικά, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, οι τράπεζες έχουν λάβει κάποια μέτρα, όπως είναι οι βιντεοκάμερες συνεχούς ροής, όπως είναι οι χρονοκαθυστερήσεις στα χρηματοκιβώτια και οι συναγερμοί. Βέβαια, πρέπει να επανεξετάσουν οι ίδιες οι τράπεζες πλέον
τις βιντεοκάμερες, γιατί υπάρχουν κάποια προβλήματα εκεί όσον αφορά στην τοποθέτησή τους. Καλά, στην, αυτό δεν στην καθαρότητα είναι σημαντικό, γιατί θα βοηθήσει το έργο. Όχι, πριν ο εκπρόσωπος σας είπε ότι εμείς θα βγάλουμε στον αέρα ποιες τράπεζες δεν έχουν λάβει μέτρα. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, έτσι όπως είπε ο κ. Κουσελάς. Αυτό ελπίζουμε να μην φτάσουμε στο σημείο να. Γιατί το λέτε αυτό όμως, λέει το 95% των καταστημάτων έχει λάβει μέτρα, λέει ο κ. Κουμουνδούρος. Έχει λάβει τρία από τα μέτρα ο κ. Κουμουνδούρος. Ποια είναι αυτά που θέλετε εσείς να επιπλέον? Εμείς λέμε πως υπάρχει μια υπουργική απόφαση η οποία προβλέπει έναν αριθμό μέτρων, όπως είναι επιπλέον οι θύρες εισόδου-εξόδου, οι οποίες δεν επιτρέπουν το πέρασμα του όπλου μέσα στο κατάστημα. Έχει όμως, είδατε τι είπε. Η Ένωση σαφώς έχει τις αντιρρήσεις της, όμως δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Π.χ. αναφέρθηκε, όχι τώρα αλλά σε άλλη συζήτηση, πως στην Ιταλία ξυλώνουν τις πόρτες. Και έχουμε επιστολές τραπεζών Ιταλικών, οι οποίες ξυλώνουν τις πόρτες, αλλά βάζουν νέες πόρτες νέας τεχνολογίας, ακόμα πιο καλές. Έτσι. Και βέβαια έχουμε χαρτιά που έχουν από πρόσφατο διαγωνισμό. Όμως, εγώ θέλω να διευκρινίσω ότι ακριβώς το θέμα μας δεν είναι αν θα είναι η πόρτα, εάν θα είναι το Α ή το Β μέτρο. Για μας το πρόβλημα, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως η κυρία Διδασκάλου, πως ένιωσε πολύ άσχημα όταν βρέθηκε σε μια κατάσταση. Οι υπάλληλοι και οι πελάτες. Εγώ θα νιώσω άσχημα μου πέσει κάτω. Μούδιασμα, δηλαδή. Νιώθουν φόβο, νιώθουν οργή, νιώθουν νευρικότητα, αμηχανία, ενοχή ακόμα στο ότι δεν κάνανε αυτό που έπρεπε να κάνουν. Ένα άγχος, μια ανάγκη να μιλήσουν. Δηλαδή, τους δημιουργούνται τεράστια ψυχολογικά προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να σκύψουν και οι τράπεζες, όπως έχει κάνει και η ΟΤΕ. Και ήδη βρισκόμαστε, μπορώ να πω, σε μια συμφωνία με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών. Άρα πάμε καλά, δηλαδή. Να προχωρήσουμε αυτά τα θέματα της εκπαίδευσης. Είναι έτσι, κύριε Κουμουνδούρο? Και τον ψυχολογικό. Βεβαίως, και θα ήθελα. Ναι, θα πείτε, να τελειώσει ο κύριος Ακόπα. Αφού τελειώσει ο κύριος Ακόπα. Να ολοκληρώσω, λοιπόν. Μου επιτρέπετε. Αγαπητοί τηλεθεατές, βλέπουμε το θέμα έχει πολύ ενδιαφέρον. Γι' αυτό δεν θα παίξουμε σήμερα το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο συνάδελφος ο Σωτήρης Στεφανόπουλος για τα στέγαστρα. Για να έχουμε την Παρασκευή, νηστική στον αέρα, θα το παίξουμε το θέμα, γιατί πιστεύω ότι πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σας ακούω, κύριε Σωτήρη. Η πρόταση, λοιπόν, της Ομοσπονδίας ότι θα πρέπει να καθορίσουμε ζώνες επικινδυνότητος για όλα τα τραπεζικά καταστήματα. Δηλαδή, τι εννοείται ζώνες επικινδυνότητας? Δηλαδή, να εντάξουμε τα τραπεζικά καταστήματα ανάλογα με τα μέτρα που έχουν, με την περιοχή στην οποία βρίσκονται, με την εγκληματικότητα της περιοχής, με τον τρόπο της κατασκευής τους. Να εντάξουμε αυτά τα τραπεζικά καταστήματα σε κάποιες ζώνες, 1, 2, 3, 5, ανάλογα 10, θα δούμε πόσες ενδεχομένως να χρειάζεται, και από εκεί και πέρα θα πούμε ότι αυτό το τραπεζικό κατάστημα, ανάλογα με την επικινδυνότητα που έχει, είναι στην άλλη. Με βάση τις ληστείες που έχει υποστεί μέχρι τώρα. Και αυτό είναι ένα κριτήριο. Όλα αυτά, λοιπόν. Και θα πούμε, αυτό το τραπεζικό κατάστημα πρέπει να έχει αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Αυτό υπάρχει μια τριμερής επιτροπή του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, Ένωση Ελληνικών Τραπεζών, ΟΤΟΕ και Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, όπου εκεί έχει αποφασιστεί και στην τελευταία σύσκεψη μέχρι τις 27 του μηνός, αν τελειώσουμε, ασφαλώς, να καταθέσουμε τις προτάσεις μας, όπου θα πρέπει, λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχουν αυτές οι ζώνες. Και αυτά είναι τα τραπεζικά καταστήματα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα μέτρα. Για αυτό μέτρα. Το μέτρο για τους αστυνομικούς, περιπολία κλπ. Μάλιστα. Η Ομοσπονδία συμφώνησε, αυτή ήταν μια πρόταση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Η Ομοσπονδία συμφώνησε σε αυτή την πρόταση και ασφαλώς πιστεύουμε να προχωρήσει. Μάλιστα. Ο ίδιος ο Υπουργός έχει πει πως ολοκληρώνεται. Μάλιστα. Μέχρι το τέλος Φλεβάρι η διαδικασία της κατάταξης, να το πω μάλλον, ναι, πρόσληψης κατάταξης, και μέχρι τέλος Ιουνίου. Η ταχύρυθμη εκδότησή τους. Μάλιστα. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών συμφωνεί στο θέμα αυτό με τους αστυνομικούς? Κύριε Τσαρούχα, βεβαίως, ναι, συμφωνεί, και όπως διατύπωσε και ο κύριος Σαρκόπουλος, είναι και πρόταση της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών. Μία μικρή παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε, σε ένα αρχικό σχόλιο που ακούστηκε στην αρχή, η ληστεία της ημέρας. Κύριε Τσαρούχα, δεν είναι έτσι τα πράγματα ακριβώς. Πώς? Οι ληστείες το 1993, ναι, αριθμούσαν τον αριθμό 60 συνολικά. Ναι. Μαζί, ναι, με τις ανεπιτύχεις απόπειρες. Το 1994, κύριε Τσαρούχα, μειώθηκαν στις 36. 36. Δηλαδή, μιλάμε για μία μείωση της τάξης του περίπου του 40%. Το 95 πώς έχουμε? Για το 95 έχουμε περίπου 15. Παρατηρήθη αυτή η έξαρση. Έχει. Οφείλεται καθαρά στην επαγγελματική δράση του διδήμου, το οποίο είδατε ότι και συνελήφθη. Και σε αυτό δεν μπορώ να υποθέσω ότι υπάρχει κάποιος ο οποίος μπορεί να παραγνωρίσει τη συμβολή της Ένωσης Τραπεζών με την επικήρυξη η οποία εδώ. Τα 30 εκατομμύρια. Ακριβώς, ακριβώς. Τώρα να δούμε ποιος θα τα πάρει τελικά. Τα πάρουν οι πολίτες ή οι αστυνομικοί? Με το που παρατηρήθη η έξαρση, ναι, η Ένωση έθεσε στη διάθεση του Υπουργείου 30 εκατομμύρια δραχμές για ληστές με επαναλαμβανόμενη δράση.
Και το Υπουργείο κατά την κρίση του θα χρησιμοποιήσει το ποσό αυτό. Μάλιστα. Και βεβαίως, εάν χρειαστεί και μελλοντικά, ουδής έχει αντίρρηση από πλευράς τραπεζών και για πρόσθετη επικήρυξη, εφόσον παρατηρηθεί κάποια άλλη έξαρση. Μάλιστα. Τώρα, να επανέλθω στο σχόλιο αυτό για το, την ληστεία της ημέρας. Να σας πω ότι από στοιχεία που έχουμε πάλι στην κατοχή μας για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, στην Ιταλία. Δηλαδή, όσο μπορείτε πιο γρήγορα, γιατί έχουμε όλο 3 Ελλάδα, λεπτά. Η Ελλάδα, κύριε Τσαρούχα, για το 94, ελιστεύεται ένα κατάστημα κάθε 94. Κάθε 94 καταστήματα. Α, ελιστεύεται ένα. Θα σας διαβάσω έτσι μια στιγμούλα από 3-4 άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ποιες χώρες? Τον δείκτη κινδύνου. Ιταλία. Ένα κατάστημα κάθε 11 ελιστεύεται. Εκεί είναι και η μαφία, ε. Στην Ολλανδία, που δεν έχουμε μαφία, ένα κάθε 15. Ναι. Στην Μεγάλη Βρετανία, ένα κάθε 18. Και θα σας πω τώρα και τον παράδεισο. Ε, καλά, δηλαδή, πρέπει να φτάσουμε εκεί, κύριε Κουμουνδούρο. Όχι, παρακαλώ, αλίμονο. Ναι. Άλλωστε γι' αυτό λέμε ότι επειδή το θέμα των ληστείων είναι διαχρονικό, ναι, πρέπει μονίμως να αντιμετωπίζεται. Πέστε μας τον παράδεισο. Λοιπόν, ο παράδεισος είναι η. Με συγχωρείτε αν μου επιτρέπετε. Η Αυστρία, ναι, με 1 στα 156. Μάλιστα. Η Ελλάδα για το 94 στην κοινότητα θα είναι η πρώτη χώρα με το χαμηλότερο δείκτη κινδύνου. Μάλιστα. Λοιπόν, βεβαίως αυτό εμείς δεν το εκλαμβάνουμε ως τη σωτηρία μας, έτσι, ναι, για να μην δεσμευτούμε με κάποια μέτρα. Ναι. Αλίμονο. Είπαμε ότι έχουμε έρθει σε συνεννόηση και προχωρούμε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Ένα λεπτό σας διακόπτω, ναι, γιατί έχουμε μια έκτακτη ανακοίνωση του Sky. Παρακαλώ. Έχουμε μια έκτακτη ανακοίνωση του Sky, αγαπητοί τηλεθεατές. Θα τη δούμε τώρα αμέσως.